Λεδάκη, και σοβαρά αυτά πιστεύουν και καταδικάζουν ολόψυχα και απερίφραστα τα εγκλήματα, τα κατασυρωή που έγιναν τότε, θα πρέπει, και το βάζω ως πρόταση στο σώμα, η περιοχή μας, η πόλη μας, να ζητήσει και να σοβαρό και ανθρώπινο έργο υποδομής να υποστηριχθεί ως έμπρακτο δείγμα και αυτών που αν θέλετε χρωστούν, και εγώ δεν πάω στην λογική της πολιτείας που συντεταγμένα προωθεί, όσο προωθεί, αλλά θεωρώ ότι εδώ στο Δίστομο, στα Καλάβρητα και αλλού θα πρέπει έμπρακτα να προκαλούνται τουλάχιστον ή να καλούνται να στηρίξουν μία σοβαρή υποδομή του κάθε τόπου για να θεωρεί και η κοινωνία ότι αυτοί τους καρετερούς έρχονται και δηλώνουν διάφορα ότι τα εννοούν. Αυτό είναι το σχόλιο μας για την προσφυγή και την επίσκεψη της κυρίας του Λορέλη. Συνάδελφοι, επισκέφθηκε την πόλη μας, όπως και την περιφέρεια ακούστηκε η κυρία Γέρικα Ντορένα, αν δεν κάνω λάθος το όνομά της, και η οποία απότισε φόρο τιμής στους 212 εκτελεστέντες. Δεν θα μπω στην διαδικασία την πολιτική του να σχολιάσω αυτό καθεαυτός το γεγονός. Σήμερα, μία μέρα, 24 ώρες μετά, στο μνημείο δεν υπάρχουν ούτε οι σημαίες οι οποίες είχαν αναπτυχθεί χθες και ασφαλώς και ούτε τα στεφάνια. Πρωί-πρωί σήμερα, 8 η ώρα, ανέβαινα για Τρίπολη και διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν τα στεφάνια. Κατά ποιο τρόπο συνεπώς έγινε ο φόρος τιμής προς τους 212 και αν αυτό δεν αποτελεί ένα πρωτόγνωρο γεγονός να απομακρύνονται τόσο αυτό καθεαυτό το στεφάνι, το οποίο πραγματικά αποκτεί κάποιον φόρο τιμής με τον όποιο τρόπο, και οι σημαίες οι οποίες πάντοτε αναπτώνται και μένουν τουλάχιστον ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 20 μέρες, ένα μήνα. Σταμάτησα, επειδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση, σταμάτησα και κοίταξα και δίπλα, μήπως κάποιος πέρασε και τα πέταξε. Δεν έχει περάσει κανένα να τα πετάξει. Συνάδελφοι, όσον αφορά την εθνική επίσκεψη, έγινε, επαναλαμβάνω, μετά από συνεργασία που είχε προσλήψει με την περιφέρεια και την περιφέρεια και όχι των Γερμανών. Και έγινε τις τελευταίες μέρες. Και μάλιστα κάναμε ένα αγώνα δρόμου να προετοιμάσουμε το μνημείο και να προετοιμάσουμε σε κακά χάλια από βανδαλισμούς. Μάλιστα είχαν βανδαλιστεί και οι επιγραφές που είχαν τα ονόματα και τα, επειδή πρέπει να είναι και συγκεκριμένος, υπάρχει ένα πρόσθετο όνομα που έχει την επώνυμος του σπίτι του Ξηριγότης Θεόδωρος, είχε σπάσει το μάρμαρο και το είχε σχεδόν καταστραφεί και το αποκαταστήσαμε μαζί με τουλάχιστον 100-200 πλάκες που είχαν ξεκολλήσει λόγω της πρόκλησης κατασκευής που είχε γίνει από την αρχή, αλλά και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Φουσέκη για ένα σοβαρό έργο διαχρονικό, θέλω να πω ότι προσωπικά ο ίδιος ζήτησα και από την Υπουργό και από τον Επιτετραμένο και περιμένω την ανάπραξή του σύντομα, να υιοθετήσουν τους αρχαιολογικούς χώρους της Μεγαλόπολης, δεδομένου ότι η αρμεντηρία του Υπουργείου Πολιτισμού του δικού μας και της Λάμδα Θήτα είναι, θα έλεγα, παραδειγματικά πολιτική. Υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια εξυπηρετημένοι ευρώ, εξυπηρετημένοι πόροι από χορηγία της ΔΕΗ και από χορηγία του Δήμου. Και εδώ και 2,5 χρόνια δεν γίνεται τίποτα. Δεν παίρνει, ούτε δεν έχει μπει, ούτε δεν καρφεί. Κατά συνέπεια, θεωρήσαμε ότι η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου
με την ανασκαφή της αρχαίας αγοράς και της αρχαίας λιπόσφαιρας, που δεν έχουν. Η αρχαία αγορά έχει ανασκαφή, θέλω να θυμίσω το σώμα, από έναν άλλο Γερμανό, έναν καθηγητή, τον Λάουτερ, ο οποίος είναι τώρα, έχει πεθάνει, και ζήτησα λοιπόν να υιοθετηθεί από την Γερμανική Αρχαιολογική Υπηρεσία, τους ώστε να συνεχίσουν οι ανασκαφές και πρέπει να αγοράσουν οι ανασκαφές και έρχονται με έξοδα του κράτους που τους αναλαμβάνει. Η απάντησή του επιτραπέζου ήταν ότι στην προσεχή μήνα έρχεται η νέα γραμματέας της Αρχαιολογικής Επιτροπής στην Ελλάδα, γιατί τώρα η θέση είναι κοινή. Όσον αφορά τα στεφάνια και τις ημέρες, θέλω να πω αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η προσπάθεια που έγινε από το προσωπικό και από μένα προσωπικά για να καθαριστεί και να δείξουμε ένα πρόσωπο ανθρώπινο, δεδομένου ότι κανένας δεν έχει ασχοληθεί ούτε τώρα ούτε στο παρελθόν με τους βαρβαρισμούς που γίνονται εκεί, εκτός των υπολείπων είχαν άπειρα ραψίματα και πολλά από τα σπασμένα στα σκαλοπάτια πλακάκια είχαν γίνει με τρόπο εσκεμμένο. Καταφέραμε, βάψαμε όλα αυτά, επικολλήθηκαν όλα τα πλακάκια, βάψαμε τους ιστούς. Την ημέρα της κατάθεσης στεφάνων, που ήταν όλα έτοιμα λοιπόν, υπήρχαν τρεις ημέρες. Μία ελληνική, μία του Δήμου και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με εντολή δική μου, δεδομένου ότι έχουν βανταλιστεί κατά παράλληλες τις ημέρες, έμεινε μόνο η ελληνική. Και με εντολή δική μου, απομακρύνθηκα τα στεφάνια, γιατί η παρουσία των στεφανιών των Γερμανών σε εκείνο τον χώρο, κατά παράλληλση, έχει δημιουργήσει βανταλισμούς. Τίποτε άλλο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.